Είμαστε σωστοί μέχρι εδώ? Ναι. Είστε σωστοί, ναι. Λοιπόν, είσαστε στο εξωτερικό, είσαστε σε μια πολύ σημαντική ουσιαστικά συνάντηση εργασίας, στην οποία είναι παρόντες όλοι οι επιτετραμένοι των ομοσπονδιών της UEFA, οι οποίοι έχουν το ίδιο ακριβώς έργο με εσάς, και ενημερώνεστε για το πώς η UEFA σκοπεύει να αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Θέλουμε λοιπόν να μας ενημερώσετε και εμάς, κύριε Σταύρου, ποια ακριβώς είναι η διαδικασία ή τέλος πάντων πώς η UEFA σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Ναι, ακριβώς βρισκόμαστε στην Ολλανδία σε μια τέτοια συνάντηση που έχετε αναφέρει προηγουμένως. Είναι εδώ όλοι οι integrity officers των ομοσπονδιών της UEFA. Και ουσιαστικά η συνάντηση αυτή, η οποία γίνεται δύο φορές το χρόνο, γίνεται για να δοθούν και οι κατάλληλες οδηγίες προς τους integrity officers σε σχέση με την γραμμή που θέλει η UEFA να ακολουθήσει για την καταπολέμηση του προβλήματος, που πρέπει να ξέρετε ότι είναι σε όλη την Ευρώπη και δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Ναι, είναι σωστά. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η χειραγώγηση πώς αντιμετωπίζετε, κύριε Σταύρου? Να πω ότι και ο νέος πρόεδρος της UEFA, αλλά και ο παλιός ο κύριος Πλατινή, αλλά και ο νέος ο κύριος Σεφερίν, είναι πάρα πολύ έντονοι στο θέμα της καταπολέμησης του φαινομένου αυτού, και γι' αυτόν έχουν δώσει όλα τα εφόδια και όλα τα εχέγγυα στο αρμόδιο τμήμα της UEFA για να μπορέσει να κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά. Να σας πω ότι από φέτος, ήταν κάτι που μας ανακοινώθηκε τώρα στην συνάντηση που είχαμε, η UEFA έχει αναβαθμίσει το συγκεκριμένο τμήμα, το έχει ονομάσει το τμήμα του Protective of the Game, δηλαδή το τμήμα της προστατεύει το παιχνίδι γενικά, και όπως ξέρετε ένας αγώνας όταν χειραγωγείται, ουσιαστικά καταστρέφεται και η φήμη του, και η φήμη του ποδοσφαίρου γενικότερα. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι οδηγίες της UEFA είναι σαφέστατες. Όλοι οι integrity officers των ομοσπονδιών θα πρέπει να συνεργαστούν με την UEFA, να ακολουθήσουν τις οδηγίες που δίνει η UEFA, να προσαρμοστούν με κάποιες βασικές αρχές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο μπροστά, να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο στη ρίζα του, αν είναι δυνατόν. Αυτές οι βασικές αρχές ποιες είναι? Καταρχήν είναι η μηδενική ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. Ναι. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι η βοήθεια που θα έχουν, όλες οι ομοσπονδίες από την UEFA σε σχέση με το θέμα αυτών. Ένα βασικό εργαλείο είναι τα reports, οι εκθέσεις που παραλαμβάνουμε σε σχέση με προσυνεννοημένους αγώνες με σκοπό το στοίχημα. Και οι διευκρινήσεις που δίνονται σε σχέση με τους αγώνες αυτούς, που είναι ένα βασικό εργαλείο. Είναι ένα βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση του φαινομένου. Πρέπει να πω όμως εδώ ότι μια βασική παράμετρο, η οποία είναι πολύ βασική, είναι η απόφαση του ΚΑΣ, του Διεθνούς Αθλητικού Δικαστηρίου που εδρεύει στη Λοζάνη, σε σχέση με την αλβανική ομάδα της Κερτεμπέου. Την αλβανική. Ουσιαστικά η αλβανική ομάδα, η Σκερτεμπέου. Ναι. Ναι, η ομάδα αυτή είχε βρεθεί ότι ήταν αναμειγμένη σε προσυνεννοημένους αγώνες των πρωταθλημάτων της UEFA, του Europa League και του Champions League. Και η UEFA αποφάσισε το 2016 ότι, ότι η Σκερτεμπέου δεν θα μπορούσε να λάβει μέρος στα πρωταθλήματα τα δικά της. Η Σκερτεμπέου προσέφυγε στο αναθεωρητικό δικαστήριο της UEFA, το εφετείο. Το εφετείο απέρριψε την έφεση της και στη συνέχεια έκανε έφεση στο ΚΑΣ, το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο, το οποίο, αφού μελέτησε την υπόθεση διεξοδικά, αφού άκουσε μαρτυρίες από ειδικούς, αφού άκουσε μαρτυρίες από την εταιρεία που εκδίδει τις εκθέσεις της Sport Radar, αποφάσισε ότι οι εκθέσεις αυτές είναι ικανές να μπορέσουν για σκοπούς πειθαρχικών διώξεων στην αθλητική δικαιοσύνη
να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Να στοιχειοθετήσουν υπόθεση δηλαδή. Να στοιχειοθετήσουν υπόθεση. Όπως το είπετε. Μάλιστα. Στην αθλητική δικαιοσύνη. Δεν μιλούμε για πολιτική δικαιοσύνη. Ναι. Μιλούμε για την αθλητική δικαιοσύνη. Ωραία. Μάλιστα. Και αμέσως μετά την απόφαση αυτή, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τα δεδομένα αλλάζουν σε όλη την Ευρώπη και είναι κάτι που λαμβάνουν υπόψη όλες οι ομοσπονδίες σε σχέση με την καταπολέμηση του φαινομένου. Μάλιστα. Κύριε Σταύρου, όλα αυτά τα οποία μας περιγράψατε και όλα αυτά τα οποία έγιναν στο συνέδριο αυτό το οποίο είσαστε, στην συνάντηση εργασίας, βλέπετε με την εμπειρία σας την οποία ανέχετε ότι μπορούν να δουλέψουν και στην Κύπρο? Γιατί ας μην κρυβόμαστε, είναι ένα μεγάλο θέμα, είναι μια μεγάλη μάστιγα αυτή που ταλανίζει το κυπριακό ποδόσφαιρο. Η πρόθεση και η προσπάθεια της UEFA είναι να βοηθήσει όλες τις ομοσπονδίες. Ναι. Έτσι και η Κύπρος είναι μια από τις ομοσπονδίες που θα βοηθηθεί μέσα από τις προσπάθειες της UEFA και τη συνεργασία της με τα αρμόδια τμήματα των ομοσπονδιών. Και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθεί και η Κύπρος. Δεν θέλω να επισυρθώ σε λεπτομέρειες για το θέμα της Κύπρου. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Απλά τούτο που θέλω να τονίσω είναι ότι η προσπάθεια της UEFA είναι να βοηθηθούν οι ομοσπονδίες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ή και να το εξαλείψουν ή και να το μειώσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Είσαστε αισιόδοξος δηλαδή ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι? Αγαπητέ κύριε Θεοδοσίου, νομίζω ότι η αισιοδοξία δεν πρέπει να μας λείπει από καμιά προσπάθεια στη ζωή μας. Σωστό. Έτσι και σε αυτόν το συγκεκριμένο θέμα πρέπει όλοι να είμαστε αισιοδοξοί ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα. Κύριε Σταύρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.